ανοίγουν πολλά ζητήματα. Εκκρεμούν τα αναδρομικά. Ήδη και τώρα που ερχόμαστε, κυρίες, κύριοι μας παίρνουν και μας λένε τι γίνεται με τα αναδρομικά. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν δεσμεύθηκε. Μίλησε μόνο για το επίδομα, όχι η 13η σύνταξη που θα δοθεί το Δεκέμβριο του 2020 και μάλιστα προσέθεσε ο κύριος Υπουργός Εργασίας με περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Συνεπώς φαίνεται ότι και αυτό το γλύσχρο, το μικρό που έδεσε ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, άλλο το πήρε ολόκληρο, άλλο σε 70%, άλλο 50% και άλλοι 30% που είχαν 1.000 ευρώ η σύνταξη πάνω και το πήραν κολοβό, φαίνεται και αυτό να το δώσει περιορισμένα και με κριτήρια η σημερινή κυβέρνηση. Εκκρεμούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Σε 20 μέρες, κυρία Μίτηλη, κλείνουν 2 χρόνια από τότε που εξεδικάστηκαν οι προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας 4 Οκτώβριου του 2017. Και ο κύριος Υπουργός είπε ότι έρχονται τα εκαθαριστικά. Τα εκαθαριστικά με τον νόμο Κατρούγκαλο θα αρχόντουσαν για να κουπούν οι συντάξεις. Τι χρειά έχει, τι ανάγκη. Τώρα μιλούσα μια κυρία, την κυρία Λιάνα Παρούση, μου λέει τι χρειά έχει το να στείλει ο κύριος Βρούτσης το εκαθαριστικό σε ένα συνταξίουχο που είναι συνταξίουχος 20 χρόνια, να του λέει ότι σου επανυπολόγισα τη σύνταξη και μου χρωστάς και 200 ευρώ. Λόγω της προσωπικής διαφοράς. Αυτό είναι η προσωπική. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι η κυβέρνηση μπήκε στη διαδικασία να στείλει σε μια εβδομάδα, μπορεί μέχρι το Σάββατο, να σταλούν τα εκαθαριστικά και 1.700.000 κόσμου, θα έχει ένα κουτάκι επάνω-επάνω που θα λέει ότι πήρες παραπάνω σύνταξη κατά το ποσό της προσωπικής διαφοράς. Γιατί να κοινοποιηθούν, γιατί να εκαθαριστούν, γιατί να επανυπολογιστούν οι συντάξεις και γιατί οι συνταξιούχοι που είναι τώρα 20 χρόνια συνταξιούχοι, 30 χρόνια συνταξιούχοι, 10 χρόνια συνταξιούχοι, να τους γνωστοποιηθεί ότι χρωστάνε στο σύστημα ποσό της σύνταξης. Αυτό είναι απαράδεκτο, είναι ανήθικο. Καλούμε μέσα από την εξαιρετική εκπομπή στη κυβέρνηση να σταματήσει, αφού τα κόμματα πέρυσι, ερτιμήστε, κάνατε και εσείς την εκπομπή σας και εμείς μάχη να μην κοπούν οι συντάξεις το 19, γιατί να στείλουν τα εκαθαριστικά με την προσωπική διαφορά. Και βεβαίως από μέρα σε μέρα, 25 και 27 κοντολογής, έρχονται οι επανυπολογισμένες συντάξεις χειρίας. Θα δουν περίπου 60-70.000 άνθρωποι, μετά από και δική μας ποιήση, κυρία Μίτηλη, θα δουν αυξημένες τις συντάξεις λόγω θανάτου και τις χειρίες και οι ορφανικές των παιδιών που χάσανε τους πατεράδες τους κύριους, τους γονείς τους ή τον γονέα τους, και θα έχουν και αναδρομικά με τις συντάξεις του Νοεμβρίου, τις καταβολές του Οκτωβρίου. 4 μηνών δηλαδή. Μάλιστα 4. Από τον Ιούνιο και μετά, έτσι εδώ είμαστε, θα τα εξηγήσουμε,